Ιωάννα Παναγιωτίδου είναι αθλήτρια στην ομάδα τεχνικής κολύμβησης. Ασχολείται με το συγκεκριμένο άθλημα από τότε που ήταν μικρή. Έχει κατακτήσει πολλά μετάλλια και συνεχίζει δυναμικά με τους δεύτερους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες της Πάτρας. Ξεκίνησα στην ηλικία των 8 ετών. Ξεκίνησα απευθείας με τεχνική κολύμβηση, δεν είχα προηγούμενη σχολεία με τον υγρό στίβο. Πήγα να δοκιμάσω αν μου αρέσει και αν είμαι καλή. Είχα απόλυτη χημεία με την προπονητριά μου, τη Βίκη Τσίκλη. Και από τον πρώτο μήνα ξεκίνησα δυναμικά στην αγωνιστική ομάδα και έκτοτε είμαι στον χώρο ενεργά. Προπονήσεις κάνουμε κάθε μέρα, δίπλες στην πισίνα, 6 ώρα το πρωί και 6 ώρα το απόγευμα και μία φορά την ημέρα γυμναστήριο. Κάθε αγώνας, είτε είναι εγχώρια, είτε είναι στο εξωτερικό, είτε είναι μερίδα, είτε είναι πρωτάθλημα, είναι σημαντικός, δύσκολος και σίγουρα δίνει μεγάλες στιγμές σε όλους μας, οπότε δεν μπορώ να διακρίνω. Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση. Αρχικά έχω την προπονητριά μου για πρότυπο, η οποία ήταν και η ίδια πρωταθλήτρια και εκπροσωπούσε την εθνική ομάδα, από την οποία έχω μάθει τα πάντα εννοείται. Και φυσικά θαυμάζουμε κάθε μεγάλο αθλητή Έλληνα και στο εξωτερικό εννοείται, μαζί με τα παραδείγματα, την αγωνιστικότητά τους και το πείσμα τους. Θα έλεγα ότι είναι ένα άθλημα μαγευτικό, ότι πρέπει να αφιερωθεί, να δώσει το καλύτερο του εαυτό και πάντα να έχει ως εφόδια πείσμα, πάθος και υπομονή. Να ακούει τους προπονητές του και να δίνει το καλύτερο του εαυτό σε κάθε ευκαιρία. Προς το παρόν είχαμε τις προπονήσεις μας και ήταν πολύ καλά οργανωμένοι. Οι εθελοντές είναι παντού και μας βοηθάνε σε ό,τι χρειαστεί. Βλέπω ότι όλοι οι πόλοι είναι έτοιμοι, γι' αυτό μου κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη. Είναι μια μεγάλη οργάνωση τόσο για τα αθλήματα που συμμετέχουν όσο και για την ίδια μας τη χώρα και νιώθω πολύ χαρούμενη που συμμετάσχω. Είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί ο κόσμος μπορεί να έρθει σε επαφή με τα αθλήματα και μάλιστα με τα συγκεκριμένα αθλήματα που είναι των παράκτιων αγωνισμάτων, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό και δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να τα γνωρίσει. Οπότε θεωρώ ότι και η προβολή κάθε είδους είναι πολύ σημαντική. Ο στόχος όλων των Ελλήνων είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να εκπροσωπήσουμε τα χρώματά μας.